χρόνια πολλά. Είστε καλά. Καλά, αγάπησε θα. Πόπο, δύο εβδομάδες είναι, Κατερίνα. Ε, τι δύο, που έχουν μείνει εκτός. Εκτός. Ναι, τελείως. Ε, εννοείς ότι... Εκτός του live. Εννοείς ότι ζουμπουρλέψανε λίγο. Εντάξει. Φάγατε. Κάτσε. Σας είπα, έχουμε έκπληξη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ κάθομαι σχεδόν σταυροπόδι. Μπορείς να κάτσεις όπως θες. Πρέπει να σας πω ότι θέλει πολύ καιρό να έρθει, η αλήθεια είναι. Κανονικά έπρεπε να είναι από τους πρώτους μαζί μας. Δεν προλαβαίνω. Είναι παρακολουθεί τα πάντα. Έχει πάρα πολλά πράγματα όμως ο Μένιος και να... Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο. Συγγνώμη. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία λίγα έχουμε πει. Για να αλλάξει πολύ το live από το Σάββατο και να είναι και έτσι όπως αξίζει σε εσάς, γιατί πια είστε και σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από ό,τι ήσασταν στην αρχή. Σωστό. Και νομίζω ότι να αποφεύγουμε και τα περίεργα σχόλια τα οποία δεν βοηθάνε, γιατί εδώ είστε για να γίνετε τραγουδιστές, να εξελίξετε τη δουλειά σας, αλλά και η βαθμολογία των κριτών να είναι έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι εκεί για να σας κρίνουν για την εξέλιξή σας. Μένιο, είπες κάτι το οποίο τους έχει απασχολήσει πάρα πολύ, ναι, τα παιδιά, γιατί καλώς κακώς και ήρθαν οι οικογένειές τους Σαββατοκυριακό και στα live όλο και με κάποιον έρχονται σε επαφή. Mm-hmm. Και είναι πολλές φορές αρκετά πεσμένοι από σχόλια τα οποία είναι περίεργα. Και αναφέρθηκε σε αυτά και νομίζω ότι... Στα σχόλια. Ναι. Τους στεναχωρούν. Και νομίζω γιατί, ότι... ποιος στεναχωριέται πιο πολύ. Όχι για το παιχνίδι. Καμιά φορά μου λέτε πρώτο, ότι τα σχόλια... Πρώτο, ποιος στεναχωριέται πιο πολύ και θα πω εγώ γιατί και θα καταλάβετε. Ποιος είναι ο πολύ στεναχωριέται πολύ όταν του λένε ότι λένε πολλά σχόλια παράδειγμα για την Κατερίνα. Πες, Τζο, το συζητούσαμε χθες μαζί. Ναι, εντάξει, στεναχωριέμαι. Γιατί, πολύ. Εγώ κατά την αρχή δεν διαβάζω site, δεν διαβάζω εφημερίδες, δεν διαβάζω τίποτα και δεν θέλω να ξέρω και τίποτα το τι λέγεται και το τι γράφεται. Ο πρώτος που σχολιάζεται και έχει φάει τον πιο πολύ και πιο δύσκολο σχολιασμό είμαι εγώ. Αν ήτανε, επειδή λέει η Κατερίνα, χρησιμοποιώ το όνομα της Κατερίνας για να μην πω στους αδέλφους που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί λόγω ότι παρουσιάζω και εκπομπή σχολιασμό, θα είναι άδικο για τους συναδέλφους, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι το επάγγελμα των δημοσιογράφων, δεν δουλεύουν σε εφημερίδες, είτε σε site, είτε στη τηλεόραση. Όταν βρίσκεστε και εκτίθεστε στην τηλεόραση, να κάνουν αυτό το πράγμα. Καλό, θετικό, αρνητικό ή όχι, αυτός είναι ο χώρος. Και αυτός είναι ο χώρος που θα μπείτε. Δεν θα περάσει κανείς στο απειρόβλητο. Άρα γιατί στεναχωριέσαι, επειδή γράφουν κάτι. Δεν νομίζω να αρέσουν σε κανέναν τα κακά σχόλια γενικότερα ή μια ισορροπία, ας πούμε, πραγμάτων. Τα σχόλια της Κριτικής Επιτροπής ή αυτά που εξελίσσονται, τα σχόλια της Κριτικής γενικότερα. Για το παράδειγμα του Στέλιου, το παράδειγμα το οποίο είδες ότι μέχρι και εμένα ο Καρβέλας είπε τα δικά του, τι πρέπει να πει. Εκεί τον έχεις απέναντί σου. Πες του τώρα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω σε μια βύση τίποτα. Γιατί. Δεν μπορώ, ρε παιδί. Δεν μπορώ να της πω κάτι. Τι εξήγησα. Καταρχάς δεν μου έχει πει τίποτα η γυναίκα συγκεκριμένα. Παράδειγμα. Να κάτι... βάλουμε εμένα, πες, γιατί δεν μπορείς. Κάτι... Λέει κάποιος να μιλήσει με αγένεια, το λέγαμε, ναι, και μέσα, για όνομα του Θεού. Διαφωνείς θέμα... με την κριτική η οποία έγινε, σαν σχόλιο. Σωστά. Ναι, θα... Εντάξει, όχι απαραίτητα. Με μία τελευταία, ας πούμε, λίγο διαφώνησα και θα έλεγα κάτι, ας πούμε. Ποιο, τι, με τι διαφώνησες. Που μου είπε η Ναταλία ότι μου πηγαίνουν τα 90, ας πούμε, και ότι είναι σαν να παρουσιάζει εκείνη την εκπομπή του Τσουκαλά. Κάπως έτσι μου το είπε. Δεν γύρισες να απαντήσεις στην Ναταλία, λοιπόν, Ναταλία μου. Επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ έμπειρη, εγώ πιστεύω ότι αυτό μου ταιριάζει. Εσύ, λοιπόν, που είσαι πολύ πιο έμπειρη από εμένα και είσαι εδώ για να μας δώσεις τη συμβουλή σας, πες μου, τι θα έπρεπε να κάνω και γιατί αυτό δεν πρέπει να το κάνω. Τι σημαίνει στα 90. Μην φοβάστε την Ναταλία Γερμανού, μην φοβάστε την Άννα, μην φοβάστε τον Πέτρο, μην φοβάστε τον Νίκο. Μην φοβάστε κανέναν. Είναι καταξιωμένοι άνθρωποι στον επαγγελματικό τομέα αυτό. Και εκείνοι θα θέλουν να τους κάνεις μια ερώτηση και να το εξηγήσεις περισσότερο. Δεν είναι ότι κακό. Ότι αυτό που έκανε, που έγινε με τον Στέλιο, ότι δεν άρεσε στον Νίκο Καρβέλα. Ότι υπήρχε ο διάλογος, ο αντίλογος, γιατί και να το αιτιολογήσει και να το απαντήσει. Άσχετα αν ο Νίκος Ματαλίγο νευρίασε επειδή παρενέβη ο Πέτρος ή εγώ για να ισορροπήσει λίγο η κατάσταση και πήγε αλλού η κουβέντα. Αλλά αν έβλεπες, θα το θυμάσαι, προσπαθούσε να σου εξηγήσει τι εννοεί με το δικό του τρόπο. Γιατί ο καθένας μας έχει άλλη προσωπικότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που έκανε δεν του άρεσε, γιατί απαντούσε ο Νίκος. Βέβαια, Μένιο, αυτή την. Πώς να το περιγράψω τώρα. Αυτή εκείνη την αποφασιστικότητα τη δικιά σου και το πώς έγινε το ύφος σου έτσι ατσάλινο εκείνη την ώρα, δεν μπορεί να το κάνουν ακόμα, έτσι. Είναι χρόνια. Αυτό, χρόνια αυτό, εκείνη εντάξει. Την ώρα παγώνεις, εγώ στο γιατί, πρώτο σχόλιο πάγωσα. Εσύ γιατί τσαντίστηκες που είναι ο προτινόμενος, τι ήταν αυτό που σε χάλασε. Ενώ άκουσα πολύ καλά σχόλια αυτό ακριβώς. Μετά μου είπαν τα αντίθετα.
Γιατί, ρώτησες, έπιασες την Κατερίνα. Ναι, 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 πολλές συζητήσεις, ναι. Το κατάλαβα μετά. Το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες? Κατάλαβα τι έφταιγε ακριβώς. Και τι πιστεύεις, ότι είχαν δίκιο ή άδικο που είσαι προτινόμενος? Είχαν δίκιο. Γιατί είχαν δίκιο? Γιατί όντως δεν είδαν αυτό το κάτι που έπρεπε να δουν από μένα. Μπορεί να ήμουν καλός στο τραγούδι, αλλά εκφραστικά δεν ήμουν καθόλου καλός. Τον κόσμο πιστεύεις τον ξεσηκώνουμε? Γιατί εγώ βλέπω άλλο. Από κάτω, τον κόσμο τον κάτω. Δεν μιλάω για το τηλεοπτικό. Μιλάω για τον κόσμο που είναι κοντά μας. Πιστεύω ότι ένα 60% τα κατάφερε, 70. Όχι. Εγώ θα είμαι πιο αυστηρός. Θα είμαι και πιο ειλικρινής. Όχι. Γιατί επειδή έχετε τρομερό άγχος, το οποίο δεν πρέπει να το έχετε. Και σας το λέω αυτό γιατί όσο και αν δύσκολο και αν είναι, ενώ έχετε να αντιμετωπίσετε μια κρατική επιτροπή, να είστε σωστοί στα φωνητικά και σε όλα αυτά τα κομμάτια, εσείς θα πρέπει να περνάτε καλά. Ζηλεύω τα παιδιά που έχουν χορευτικά κομμάτια. Γιατί? Γιατί δεν διάλεξες ένα χορευτικό κομμάτι? Να τα αλλάξουμε. Τώρα δεν γίνεται. Θα πάμε αλλιώς το έργο. Εδώ ήθελα να περάσουμε καλά. Τι θες να πεις? Όχι, ήθελα να πω... Ήθελα να πεις Θάνα με ερωτευτής και χόρευε έτσι, ναι, τα Latin και τα χόρευε πολύ ωραία. Πες το. Όχι. Αλλά εγώ όχι. Γιατί, παραγωγή με ακούει. Τώρα με τίποτα. Έχω επιλέξει το κομμάτι. Εκείνη τελείωσε. Έγινε. Η παραγωγή, επειδή ξέρω ότι με ακούει, με βλέπει, με καταγράφει, να γίνει δεκτό το αίτημα αυτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αίτημα. Έχω επιλέξει το κομμάτι. Δεν υπάρχει αυτό εδώ το μιλάει ο κόσμος. Μιλάει. Παραγωγή με ακούει. Όχι πάντα, ναι, όταν θέλει. Ζω, μίλησε τους. Αλλά... Εγώ, εσύ παρακαλώ στο κοντρόλ. Γλυκούλιδες, πες τους γλυκούλιδες. Ο κομμού. Ήταν οι επιλογές δικοί μου τα τραγουδία, ήταν οι επιλογές μου τα τραγουδία. Όπως βλέπετε, όπως όλοι μας, και εγώ αλλάζω. Να το πω εγώ παράδειγμα, να έχω φτιάξει μια ολόκληρη εκπομπή συνεργατισμού για το Σοφί Κυριακό. Ξυπνάω το πρωί και δεν αισθανόμαι καλά. 5 λεπτά πριν βγω στον αέρα, την αλλάζουμε όλοι. Αυτό είναι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, μια σκηνή πρώτη φορά που μπήκα εδώ να δω τα παιδιά από κοντά και επειδή είναι ένα πασχαλινό χώρο. Το έτοιμο. Έχω, όχι, το έχω πλέξει το τραγούδι. Να αλλάξει. Παρακαλώ. Δεν θέλει να αλλάξει. Καλά, κάνε ένα δοκίμασέ το μία αυτά. Όχι, είναι και δύσκολη εδώ στην παραγωγή, δεν απαντάει αμέσω. Όχι, απαντάνε. Περιμένω την απάντηση. Δεν ισχύει. Εκεί που καθόμαστε όλοι και κάτι λέμε εδώ, έχει τη Δαλιδά. Όχι, ψέματα, είμαστε στην κουζίνα. Και ξαφνικά βλέπουμε τη Δαλιδά να έχει πάρει παραμάσκαλα την πολυθρόνα. Και να φεύγει. Δεύτερη, υπάρχει άλλη μία. Και να φεύγει. Όχι, τη βλέπεις εδώ, δεν με την πολυθρόνα. Πού πας, παιδί μου, με την πολυθρόνα? Πού μπορείς να πας με την πολυθρόνα? Λέει, θέλω να δοκιμάσω να το πω με πολυθρόνα. Ο καθένας εδώ μέσα, μην τη βλέπεις έτσι. Θα φέρουμε μια πολυθρόνα. Μένιο, επειδή κάνουμε το ίσο Άγιος Βασίλης τώρα εδώ, κάνω μια χάρη, παρακαλώ. Δώσε στο Στυλιανό μια χορεύτρια. Γιατί του έχουμε πει όλοι ότι πρέπει να βγει γκόμενος και να δείχνει ερωτισμό. Θέλει μια χορεύτρια να χορεύει πίσω του, σε παρακαλώ. Γιατί δεν είναι? Δεν ξέρει ακόμα. Δεν ξέρει ακόμα. Παρακαλούμε θερμά μια χορεύτρια να χορεύει αισθαντικά πίσω από το Στυλιανό. Έλα, σου λέω. Μη φύγεις από το σκηνή και πας από πίσω τη χορεύτρια. Εγώ δεν θα σε σώσω μετά. Εγώ θα γυρνάω γύρω-γύρω σκηνή και θα ακολουθά απλά τη χορογραφία της. Είναι πολλά τα μηνύματα. Όχι, είναι ζαβάτα τέτοια. Η παραγωγή ακούει. Μια πολυθρόνα, μια χορεύτρια. Για πες λοιπόν τι έλεγες. Να τα υλοποιήσουμε. Αν θυμάμαι. Θυμάσαι λέω για την πολυθρόνα. Θέλω να κάνω εκεί να πέσω έτσι. Έτσι, να πολυθρόνα. Λοιπόν, Τζο, κάτι θέλεις να δεις? Ωραία, εγώ θα σου δώσω και αλφαβήτα, ό,τι θες να διαλέξεις και ό,τι είναι πιο εύκολο. Εγώ θέλω ή να έρθει σε ένα live η μπάντα μου, να τραγουδήσει μαζί με την μπάντα μου, να γίνω άνθρωπος. Στο επόμενο live φαντάζομαι δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε γι' αυτό. Όχι, όχι, αυτό δεν θα ερχόντουσαν έτσι κι αλλιώς να πούνε το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο επόμενο, ή αυτό θέλω, ή να γίνει ένα live και τα παιδιά να πούνε τραγούδια μου. Α, ναι, αυτό το θέλουμε όλοι. Ναι, ξέρεις ότι γράφουν πάρα πολύ. Έχει όλα τραγούδια και μας έχει δώσει όλους. Έχει πραγματικά ένα τραγούδι, Τζο, και ένα, δύο, τρία, τα οποία τα παιδιά τους αρέσει πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε. Για τραγούδισε το λίγο. Είναι η κιθάρα, παιδιά. Να, τι εδώ ήταν, πού ήταν. Έφυγε. Πού είναι η κιθάρα, Πέτε την κιθάρα και θέλω να πείτε το τραγούδι, ξέρεις, το ζυγό. Ειρηνή, τέσσερις άντρες χορευτές. Ποιο τραγούδι θα πεις? Το «Σοφία με πάει» της Φουρέιρα. Α, ταιριάζει. Από όπου και να το δεις. Ο Σοφίρης έχει μείνει άναυτος. Τι φωτιά θα γράψω στο ματί. Εγώ τι θέλω. Τη μαμά μου. Εγώ τι θέλω.